ιδιώτες γιατροί στο ρεπορτάζ Άννας Μαρίας Ευτυχίου. Τα πάνω κάτω έφερε στον τομέα της υγείας η αλληλογραφία που αποκάλυψε το ΣΥΓΜΑ μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ιδιωτική ιατρική σε πλαίσιο ΓΕΣΥ. Μεταξύ άλλων, η επιστολή αναφέρει. Αν το νοσηλευτήριο ενταχθεί στο ΓΕΣΥ και γιατρός μας δεν ενταχθεί, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το νοσηλευτήριο για τους ασθενείς του? Ναι, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το νοσηλευτήριό σας. Οι υπηρεσίες του δεν θα αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ. Ο ασθενής θα αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα. Αν ο γιατρός μας είναι στο ΓΕΣΥ και το νοσηλευτήριο δεν ενταχθεί, τι γίνεται? Σε τέτοια περίπτωση, οι εξωνοσοκομιακές υπηρεσίες του συμβεβλημένου ιατρού θα αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ. Οι ενδονοσοκομιακές όχι. Ο ασθενής θα αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα. Το ύψος της αμοιβής θα καθορίζεται από το νοσηλευτήριο. Ο νόμος ξεκαθαρίζει. Τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια δεν μπορούν να κάνουν χρεώσεις πέραν των χρεώσεων του ΓΕΣΥ και να αποζημιωθούν από το ΓΕΣΥ. Κανένας γιατρός, μιλώ για γιατρούς που είναι συμβεβλημένος με το ΓΕΣΥ, δεν μπορεί να χρεώσει πέραν του ΓΕΣΥ και θα αποζημιώνεται από το ΓΕΣΥ. Αν ισχύουν αυτά που είδα σε αυτή την επιστολή, τότε σημαίνει ότι δίνουμε την ιδιωτική ιατρική, κάτι που ήταν έτοιμα ντουπής. Ούτε η νομοθεσία άλλαξε, ούτε η πολιτική του ΑΗ, απαντά ο Άθο Τσινοντίδης. Δεν έχω υπόψη μου ακριβώς αυτό που βλέπετε. Τουλάχιστον η επιστολή την οποία εγώ υπογράφω, λέμε ότι ο ασθενής θα αναλαμβάνει τα έξοδα για κάλυψη των εξόδων μέχρι την εφαρμογή της δεύτερης φάσης. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια μετά από μια επιστολή που είχε τύχει λατσασμένης ερμηνείας, ότι ναι, η ερμηνεία είναι ότι αφορά μέχρι την εφαρμογή της δεύτερης φάσης. Μα η ερώτηση του νοσηλευτηρίου, διότι ξέρω την ερώτηση της συγκεκριμένη, δεν ήξερα την απάντηση, ήταν για τη δεύτερη φάση. Και σε αυτό που έχω πάρει εγώ και βλέπω, δεν ξεκαθαρίζεται. Οπότε καλό τα νοσηλευτήρια και τους ιατρούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αντιδράσεις και από την Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου. Ο ΑΗ παραπληροφορεί τους γιατρούς αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής ιατρικής εντός ΓΕΣΥ. Το επιχείρημα ότι μιλούν για την πρώτη φάση καταρρύπτεται από το γεγονός ότι ερωτήσεις έγιναν από διευθυντή ιδιωτικής κλινικής και αφορούσαν τη δευτεροβάθμια νοσηλεία, αφού μιλούσαν για ενδονοσοκομιακές υπηρεσίες σε πλαίσιο ΓΕΣΥ. Ζητάμε να γίνει γραπτή τοποθέτηση και δεν θα δεχθούμε ξανά ότι άλλα λένε και άλλα εννοούσαν. Ο Χάρης Αρμεύτης, απευθυνόμενος στον ΟΑΗ, δήλωσε πως οι γιατροί δεν έχουν πρόβλημα αντίληψης αυτών που λέγονται στον οργανισμό και είναι η τελευταία φορά που θα αποδεχθούν τέτοιες δικαιολογίες, κατέληξε. Έρχεται και πάλι στην Κύπρο ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα